Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Διαβάζει ο Νικήτας Καφιός. Κεφάλαιο πρώτο. Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ενώ γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτού κατέλαβεν. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωση δι' αυτού. Ούκ είναι εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ειν το φως το αληθινόν, ό φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν, τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξαιμάτων, ουδέκ θελήματος σαρκός, ουδέκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως ειν ον είπον, ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου ειν. Και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος. Ότι ο νόμος δια Μωυσαίος εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Και αυτή εστίν η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας, ή να ερωτήσωσιν αυτόν, «Σι τι σι?» Και ομολόγησε και ουκ ειρνήσατο, και ομολόγησεν ότι ουκ ημί εγώ ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, τι ουν, Ηλίας εσύ, και λέγει ουκ ημί, ο προφήτης εσύ, και απεκρίθη ου. Είπον ουν αυτό, τι σύ, ή να απόκρισιν δόμεν της πέμψασιν ημάς, τι λέγεις περί σε αυτού. Έφη, εγώ φωνή βοόντος εν τη ερήμο, ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης, και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων, και ρώτησαν αυτόν και είπον αυτό, τι ουν βαπτίζεις, ότι σύ ουκ ή ο Χριστός, ούτε Ηλίας, ούτε ο προφήτης. Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον, εγώ βαπτίζω εν ύδατι, μέσος δε ημών έστηκεν, όν ημείς ουκ είδατε. Αυτός εστίν, ο πίσω μου ερχόμενος, ως εμπροσθέν μου γέγονεν. Ο εγώ ουκ ημί άξιος, ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα εν Βιθανία εγένετο, πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι Ιωάννης βαπτίζων. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως εστί περιού εγώ είπον, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως εμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι. Καγώ, ουκ είδην αυτόν, αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν το ύβατι βαπτίζων. Και μαρτύρησεν Ιωάννης λέγον, ότι τεθέα με το πνεύμα, καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ, ουκ είδην αυτόν, αλλοπέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπεν, εφών αν είδης το πνεύμα καταβαίνων και μένων επ' αυτών, ούτως εστίν ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίω. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Τι επαύριον πάλιν ιστήκει ο Ιωάννης και εκ των μαθητών αυτού δύο και εμβλέψας το Ιησού περιπατούντι λέγει, είδε ο αμνός του Θεού. Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέλα λούντος και οικολούθησαν το Ιησού. Στραφείς δε ο Ιησούς
και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας, λέγει αυτής, «Τι ζητείτε, οι δε είπων αυτό, Ραβί, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, πού μένεις», λέγει αυτής, «Έρχεστε και είδετε». Ήλθον νουν και είδον που μένει, και παραυτό έμειναν την ημέραν εκείνην, ώρα ειν ως δεκάτη. Ειν Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθησάντων αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών τον ίδιον Σίμωνα και λέγει αυτό. Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο έστι μεθερμηνευόμενον Χριστός, και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας αυτό ο Ιησούς είπε, «Σι ή Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σι κληθήσι Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Τι επαύριον, ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθήν εις την Γαλιλαίαν, και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό, «Ακολούθημι». Ειν δε ο Φίλιππος από Βυσθαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει αυτό, «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο, και οι προφήτε ευρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Και είπεν αυτό Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ δύναται τι αγαθόν είναι». Λέγει αυτό Φίλιππος, «Έρχου και είδε». Είδεν ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου κέστη». Λέγει αυτό Ναθαναήλ, «Πόθεν με γινώσκεις». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Πρότουσε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδονσε». Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Ότι είπον σύ, είδονσε υπό κάτω της σικής πιστεύεις, μίζω τούτον όψι». Και λέγει αυτό, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, απάρτη όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των Υιών του ανθρώπου». Δεύτερο κεφάλαιο. Και τη ημέρα τη τρίτη γάμωσε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτηρ του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν, «Ίνον ουκ έχουσι». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Λέγει η μήτηρ αυτού της διακόνης, «Ότι αν λέγει ημίν ποιήσατε, ήσαν δε εκεί ιδρύ ελήθινε, εξ κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις». Λέγει αυτής ο Ιησούς, «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος, και γέμισαν αυτά σε ως άνω». Και λέγει αυτής, «Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και ίνεγκαν. Ως δε εγεύσε το αρχιτρίκλινο στο είδωρ ίνων γεγεννημένων και ούκ ήδη πόθεν εστίν. Οι δε διάκονοι ήδησαν οι ιντλικότες στο είδωρ. Φωνεί των ιμφίων ο αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό, «Πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση και όταν με θυσθώσει τότε τον ελάσω. Σύ τετήρικας των καλών ίνων έως άρτη». Ταύτην επίησεν την αρχήν το σημείον ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσεν την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Μετά τούτο κατέβει εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας. Και εγγύσιν το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρενεν το ιερό τους πουλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους κερματιστάς καθημένους και ποιήσας φραγγέλιον εξ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού τα τε πρόβατα και τους βόας και των κολυβιστών εξέχεε το κέρμα και τα στραπέζας ανέστρεψε και της τας περιστεράς πολλού συνείπε άρατε ταύτα εντεύθεν μη ποιείτε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Εμνίστησαν δε οι μαθηταί αυτού ότι γεγραμμένον εστίν ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεται με. Απεκρίθησαν νουν οι Ιουδαίοι και είπον αυτό, τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς.
Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Είπον ούν οι Ιουδαίοι, «Τεσσεράκοντα και εξέτεση οκοδομήθη ο ναός ούτος, και εσύ εν τρισήν ημέρες εγερείς αυτόν». Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ούν οι γέρθοι εκ νεκρών, εμνίστησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε, και επίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο είπεν ο Ιησούς. Ως δε είναι της Ιεροσολύμης εν το Πάσχα εν τη εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούνται σε αυτού τα σημεία αεπίοι. Αυτός δε ο Ιησούς ουκ επίστευεν αυτόν εαυτής, δια το αυτόν γινώσκην πάντας, και ότι ου χρίαν είχεν ή να της μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Αυτός γάρ εγίνωσκε τι είναι εν το ανθρώπο. Κεφάλαιο τρίτο. Ειν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος όνομα αυτού, άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήλθε προς αυτόν νυκτός και είπεν αυτό, «Ραβί, είδαμεν ότι από Θεού ελήλυθας διδάσκαλος, ουδείς γάρ ταύτα τα σημεία δύνατε ποιήν ασύ ποιείς, εάν μη ο Θεός μετ' αυτού». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύνατε ειδήν την βασιλείαν του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς δύνατε άνθρωπος γεννηθήνε γερονών, μη δύνατε εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε». Απεκρίθη Ιησούς, «Αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίβατος και πνεύματος, ου δύνατε εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Μη θαυμάσεις ότι είπονση δι ημάς γεννηθήνε άνωθεν, το πνεύμα όπου θέλει πνεί, και τη φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κοίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως εστί πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος». Απεκρίθη Νικόδημος και είπεν αυτό, «Πώς δύνατε ταύτα γενέστε». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Σύ ο διδάσκαλος του Ισραήλ, και ταύτα ο γινώσκης. Αμήν αμήν λέγωση, ότι ο είδαμεν λαλούμεν, και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν, και ερ τη μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνετε. Ή τα επίγεια είπον ημίν και ου πιστεύετε, πώς αν είπο ημίν τα επουράνια πιστεύσετε. Και ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ή μείω εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου. Ή να πας, ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Ή να πας, ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρ απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αύτη δε στην είναι η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γαρ ο φαύλα πράσον μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Με τα τάφθα ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις την Ιουδαίαν γην και εκεί διέτριβε με ταυτόν και βάπτιζεν. Ειν δε και Ιωάννης βαπτίζον εν ενών εγγύς του Σαλήμ, ότι ύβατα πολλά είναι εκεί, και παρεγίνοντο και ευαπτίζοντο. Ούπο γαρίν βεβλημένος εις την φυλακήν ο Ιωάννης. Εγένετο ούν ζήτησης εκ των μαθητών Ιωάννου με τα Ιουδαίου περικαθαρισμού. Και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον αυτό, «Ραβί, ως ειν μετά σου πέραν του Ιορδάνου, ως ει με μαρτύρικας, είδε ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς αυτόν». Απεκρίθη Ιωάννης και είπεν, «Ου δύναται άνθρωπος λαμβάνειν ουδέν, εάν μη ή δεδομένον αυτό εκ του ουρανού. Αυτοί ημείς μη μαρτυρείτε ότι είπον, ουκ ημί εγώ ο Χριστός,
αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνον. Ο έχων την νύμφην, νυμφίος εστίν, ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικών και ακούων αυτού, χαρά χέρι δια την φωνήν του νυμφίου. Αύτι ούν η χαρά η εμή πεπλήρωτε, εκείνον δι αυξάνην, εμέ δε ελατούστε. Ο άνωθεν ερχόμενος, επάνω πάντων εστίν, ο όν εκ της γης εστί και εκ της γης λαλή, ο εκ του ουρανού ερχόμενος, επάνω πάντων εστί, και ο εώρακε και ήκουσε τούτο μαρτυρή, και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. Ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσφράγισεν ότι ο Θεός αληθείς εστίν. Ο όν γάρ απέστειλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλή. Ου γάρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το πνεύμα. Ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα δέδοκεν εν την χειρή αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Ο δε απειθών το Υιό ου κόψετε ζωήν. Αλλιοργή του Θεού μένει επ' αυτών. Τέταρτο κεφάλαιο. Ως ουν έγνω ο Κύριος, ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι, ότι Ιησούς πλείωνας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει ή Ιωάννης, και έτυγε Ιησούς αυτός ου και βάπτιζεν αλλημαθητέ αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν. Έδιδε αυτόν διέρχεστε δια της Σαμαρίας. Έρχεται ουν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το Υιό αυτού. Είναι δε εκεί η πηγή του Ιακώβ. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέσεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ίνος η έκτη. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας, αντλή σε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη ποιήν. Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλην ή να τροφάς αγοράσωση. Λέγει ουν αυτό η γινή η Σαμαρίτης, πως σι Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ούγαρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, «Η είδη στην δωρεάν του Θεού, και της εστίν ο λέγονση, δώσ' μη ποιήν, σι ανήτησα σ' αυτόν, και έδωκεν αν σι είδωρ ζών». Λέγει αυτό η γινή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις, και το φρέαρ εστί βαθύ, πόθεν ουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σι μίζωνη του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, «Πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θάδε αντλήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε, φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε». Απεκρίθη η γινή και είπεν, «Ούκ έχω άνδρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι άνδρα ούκ έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν όν έχεις, ούκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας». Λέγει αυτό η γινή, «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και ημείς λέγετε ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Ημείς προσκυνείτε, ο ούκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρ ο πατήρ τι ούτως ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Λέγει αυτό η γινή, «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». Λέγει αυτή ο Ιησούς,
εγώ ημί, ο λαλόνσι. Και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μέντι είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκεν ούν την ιδρίαν αυτής η γηνή και απήλθε εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης. Δεύτε, είδετε άνθρωπον, ως είπε ημί πάντα όσα επίησα, μήτι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθον ούν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, ηρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες, ραβί, φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε. Έλεγον ούν οι μαθητέ προς αλλήλους, μήτης είναι γεν αυτών φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν ή να ποιώ το θέλημα του πέψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας ότι λευκέ εισή προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή νεώνιον. Είναι και ο Σπύρον, ο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γάρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο Σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζην, ο ούχ ημείς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και ημείς εις τον κόπον αυτών εισελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί επίστευσαν εις αυτών των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσεις ότι υπέμει πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας, και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τε γυναική έλεγον ότι ουκέτη δια την συν λαλιάν πιστεύομεν, αυτή γάρ ακικόαμεν, και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Μετά τας δύο ημέρας εξήλθεν εκείθεν και απήλθεν εις την Γαλιλαίαν. Αυτός γάρο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη ιδία πατρίδα τιμήν ουκ έχει. Ότε ουν ήλθε εις την Γαλιλαίαν εδέξαντο αυτόν οι Γαλιλαίοι. Πάντα εωρακώτες αεποίησεν εν Ιεροσολύμης εν τη εορτή και αυτοί γάρ ήλθον εις την εορτήν. Ήλθεν ουν πάλιν ο Ιησούς εις την Κανάν της Γαλιλαίας, όπου επίησε το είδωρ ίνων, και ίν της βασιλικός, ου ο Υιός εισθένει εν Καπερναούμ. Ούτως ακούσας ότι Ιησούς οίκη εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, απήλθε προς Αυτόν, και η ρώτα Αυτόν είναι καταβή και η άσιτε αυτού των Υιών. Είμαι λεγάρ αποθνίσκην, είπεν ούν ο Ιησούς προς Αυτόν, εάν μη σημεία και τέρατα ήβητε, ου μη πιστεύσετε, λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, Κύριε, κατάβηθη πριν αποθανήν το πεδίον μου. Λέγει αυτό ο Ιησούς, πορεύου, ο Υιός σου ζει. Και επίστευσεν ο άνθρωπος το λόγο, ο είπεν αυτό ο Ιησούς και πορεύετο. Ήδη δε αυτού, καταβαίνοντος, οι δούλοι αυτού απήντησαν αυτό και απήγγυλαν λέγοντες, ότι ο Πέσου ζει. Επίθετο ούν παρ' αυτόν την ώραν ενή κομψότερον έσχε και είπον αυτό ότι χθες ώραν εβδόμην αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Έγνω ούν ο πατήρ ότι εν εκείνη τη ώρα εν είπε αυτό ο Ιησούς ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και η οικία του όλη. Τούτο πάλιν δεύτερον σημείον επίησεν ο Ιησούς ελθόν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν. Κεφάλαιο 5. Μετά ταύτα ειν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο ασέχουσα. Εν ταύτες κατέκητο πλήθος των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων τη του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν τη κολυμβήθρα και εταράσετο το είδωρ. Οούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο
οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ίν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν τη ασθενία αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. «Θέλεις υγιείς γενέστε», απεκρίθη αυτό ο ασθενών. «Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει». Λέγει αυτό ο Ιησούς. «Έγειρε, άρων των κραβατών σου και περιπάτη». Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ίν δε Σάββατο εν εκείνη τη ημέρα. Έλεγον νουν οι Ιουδαίοι τότε θεραπευμένο, Σάββατον εστίν, ούκ εξεστέσι άρε τον κράβατον, απεκρίθη αυτής. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπεν άρον τον κράβατον σου και περιπάτη. Ηρώτησαν νουν αυτόν, τις έστειν ο άνθρωπος ο υπόνση άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής ούκ ήδη τις εστίν. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γέγονας μη κέτη αμάρτανε ή να μη χείρον σύ τι γέννητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν αυτόν αποκτήνε ότι ταύτα επίη εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίνετο αυτής. Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε ότι ου μόνον έλυε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό. Απεκρίνατο ούν ο Ιησούς και είπεν αυτής, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ου δύναται ο Υιός ποιήν αφεαυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον πατέρα ποιούντα, α γάρ αν εκείνος ποιεί, ταύτα και ο Υιός ομοίως ποιεί, ο γάρ πατήρ φιλεί των Υιών, και πάντα δείκνησιν αυτό, «Α, αυτός ποιεί, και μίζω να τούτο δείξει αυτό έργα, ή να ημείς θαυμάζετε. Ως περγάρο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ους θέλει ζωοποιεί. Ουδέ γάρο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδοκε το Υιό, ή να πάντες τιμώσιν των Υιών, καθώς τιμώσει τον πατέρα. Ο μη τιμών των Υιών, ού τιμά τον πατέρα τον πέμψαντα αυτόν». Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέψαντί με, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και νύνε στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρο πατήρ έχει ζωή εαυτό, ούτως έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες ή εν της μνημείης, ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ου δύναμαι εγώ ποιήν αφεμαυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσις η εμή δικαία εστί, ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί εμαυτού, η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθείς, άλλος εστίν ο μαρτυρών περί εμού, και είδα ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία ειν μαρτυρεί περί εμού. Ημείς απεστάλκατε προς Ιωάννην και με μαρτύρηκε τη αληθεία. Εγώ δε ου παρά ανθρώπου την μαρτυρίαν λαμβάνω, αλλά ταύτα λέγω ή να ημείς σωθείτε. Εκείνος ειν ο λίχνος, ο καιόμενος και φαίνων. Ημείς δε η θελήσατε αγαλιαθήνε προς όραν εν το φωτί αυτού. Εγώ δε έχω την μαρτυρίαν μίζω του Ιωάννου.
τα γάρ έργα, α δε δοκέμει ο πατήρ, ή να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα, α εγώ ποιώ, μαρτυρεί περί εμού, ότι ο πατήρ με απέσταλκε. Και ο πέμψας με πατήρ, αυτός με μαρτύρει και περί εμού, ούτε φωνήν αυτού ακικώατε πόποτε, ούτε είδος αυτού εωράκατε, και των λόγων αυτού ουκ έχετε μένοντα εν ημίν, ότι όν απέστειλεν εκείνος, τούτο ημείς ου πιστεύετε, ερευνάτε τας γραφάς, ότι ημείς δοκείτε εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε εισήν εμαρτυρούσε περί εμού, και ου θέλετε ελθύν πρόσμε ή να ζωήν έχετε, δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω, αλέγνοκας ημάς, ότι την αγάπην του Θεού ουκ έχετε εν εαυτής. Εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του Πατρός μου, και ου λαμβάνετε με. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Πώς δύναστε ημίν πιστεύσε, δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέραν, έστιν ο κατηγορών ημών Μωυσής, ισόν ημείς ηλπίκατε. Ήγαρ, επιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε άν εμή. Περιγάρ, εμού εκείνος έγραψεν. Είδε της εκείνου γράμμασιν, ου πιστεύετε, πώς της εμείς ρήμασιν πιστεύσετε. Έκτο κεφάλαιο. Μετά ταύτα απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος, και οικολούθη αυτό όχλος πολλής, ότι εώρον αυτού τα σημεία αεπίει επί των ασθενούντων. Ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς, και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Ειν δε εγγύς το Πάσχα η εορτή των Ιουδαίων. Επάρας ούν ο Ιησούς τους οφθαλμούς, και θεασάμενος ότι πολύς όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, «Πόθεν αγοράσομε νάρτους ή να φάγω συνούτη». Τούτο δε έλεγε πειράζον αυτόν. Αυτός γαρ ήδη τι έμελε ποιήν. Απεκρίθη αυτό Φίλιππος. 200 δυναρίων άρτη ου καρκούσιν αυτής ή να έκαστος αυτόν βραχή τη λάβει. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον εν όδε ως έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 ψάρια. Αλλά ταύτα τι εστίν εις το σού τους. Είπε δε ο Ιησούς, ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσίν. Ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Ανέπεσον ούν οι άνδρες των αριθμών ως ύπεντα κι σχύλοι. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστήσας διέδωκε τις μαθητές. Οι δε μαθητέ της ανακειμένης, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον. Ως δε ενεπλίστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού, «Συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα ή να μη τι απόλυτε. Συνήγαγονούν και εγέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων και εκ των 5 άρτων των κριθίνων αεπερίσσευσε τις βευροκόσιν. Ιούν άνθρωποι, ειδώντες ο επίησεν σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον». Ιησούς ουν γνούς ότι μέλου συνέρχεστε και αρπάζειν αυτόν, ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέαν, ανεχώρησεν πάλι εις το όρος αυτός μόνος. Ως δε οψία εγένετο, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού επί την θάλασσαν, και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ, και σκοτία ήδη εγεγόνη, και ουκ ελιλήθη προς αυτούς ο Ιησούς, είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διηγήρετο. Ελιλακώτες ουν ως σταδίους 25 ή 30 θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενων και εφοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, «Εγώ ημί, μη φοβήστε, ήθελον ουν λαβήν αυτόν εις τον πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον. Τι επαύριον, ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλο ούκ είναι εκεί, ή μη εν εκείνο ισό ενέβησαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ού συνεισήλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού απήλθον.
Άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ουν είδεν ο όχλος ότι Ιησούς ουκ έστειν εκεί, ουδέ οι μαθηταί αυτού, ενέβησαν αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπον αυτό, «Ραβή, πότε όδε γέγονας?» Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν, «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ζητείτε με, ούχ ότι ήβετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου ημήν δώσει. Τούτον γάρ ο πατήρες φράγησεν ο Θεός. Είπονουν προς αυτόν, τι ποιόμεν είναι εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, τούτο εστί το έργον του Θεού, ή να πιστεύσετε εις ον απέστειλεν εκείνος. Είπονουν αυτό, τι ουν ποιείς σι σημείων, ή να είδομεν και πιστεύσομεν σι, τι εργάζει. Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς έστηγε γραμμένον, άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ου Μωυσής δέδωκεν ημήν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσι ημήν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ άρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο. Είπον ουν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσι μην τον άρτον τούτον. Είπεν δε αυτής ο Ιησούς, εγώ ημί ο άρτος της ζωής, ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψίσει πόποτε. Αλείπον ημίν, ότι και εωρά κατέμε και ου πιστεύετε. Παν ο δίδος ημί ο πατήρ προς εμέ ήξει, και τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλλω έξω, ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ή να παν ο δε δοκέμι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πας ο θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Εγόγγιζον ουν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπον, εγώ ημί ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού και έλεγον, ουχούτος εστίν Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, ου ημίς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα, πόσουν λέγει ούτος ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα. Απεκρίθη ουν ο Ιησούς και είπεν αυτής, μη γονγίζετε με τα λήλων, ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Έστι γεγραμμένον εν τις προφήτες, και έσονται πάντες διδακτή Θεού. Πας ο ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με. Ούχ ότι τον πατέρα της εώρακεν, ημί ο όν παρά του Θεού, ούτως εώρακε τον πατέρα. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, έχει η ζωή αιώνιον. Εγώ ημί ο άρτος της ζωής, οι πατέρες ημών, έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ ημί ο άρτος ο ζών ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε, ον εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν. Ειν εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντο ουν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν. Είπενα ούν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Ιγάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρόσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Καθώς απέστειλέ με ο ζών πατήρ, καγώ ζώδια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνο ζήσετε δι' εμέ.
ούτως εστίν ο άρτος εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγον τούτων των άρτων ζήσεται εις τον αιώνα, ταύτα είπεν εν τη συναγωγή διδάσκον εν Καπερναούμ. Πολλοίουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπων, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύναται αυτού ακούειν, ειδός δε ο Ιησούς εν αυτό, ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει, εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ούκ ωφελίου δεν, τα ρήματα αεγώ λαλό ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστίν, αλυσίν εξ ημών τινές ή ου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τίνες εισήν οι μη πιστεύοντες και τίς εστίν ο παραδόσον αυτών. Και έλεγε, δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύναται ελθύν πρόσμε, εάν μη ή δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ' αυτού περιεπάτουν. Είπε νουν ο Ιησούς στις δώδεκα, μη και ημείς θέλετε υπάγειν. Απεκρίθη ούν αυτό ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τίνα απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ούκ εγώ ημάς τους δώδεκα εξελαξάμην, και εξ ημών εις διάβολος εστίν, έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην». Ούτως γάρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε ίσον εκ των δώδεκα. Κεφάλαιο έβδομο. Και περιεπάτη ο Ιησούς μετά ταύτα εν τη Γαλιλαία, ουγαρ ήθελε εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ίν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Ήπονουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού. Μετάβηθη εντεύθεν, και είπαγε εις την Ιουδαίαν, «Ίνα και οι μαθητές σου θεωρήσωσι τα έργα σου άπιης. Ουδείς γάρ εν κρυπτό τι ποιεί, και ζητεί αυτός εν παρησία είναι, ή ταύτα ποιείς φανέρωσον σε αυτόν το κόσμο, ουδέ γάρ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Λέγει ουν αυτής ο Ιησούς, ο καιρός ο εμός ούπο πάρεστην, ο δε καιρός ο ημέτερος πάντοτε εστίν έτοιμος. Ου δύναται ο κόσμος μισήν ημάς, εμέ δε μισή, ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού, ότι τα έργα αυτού πονηρά εστίν. Ημείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην, εγώ ούπο ανεβαίνω εις την εορτήν ταύτην, ότι ο καιρός ο εμός ούπο πεπλήρωτε. Ταύτα δε υπόν αυτής έμεινεν εν τη Γαλιλαία. Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν, ου φανερός, αλλός εν κρυπτό. Ιούν Ιουδαίοι εζήτουν αυτόν εν τη εορτή και έλεγον, «Πού έστειν εκείνος?» Και γονγισμός πολλής περί αυτού είναι εν της όχλης. Ημέν έλεγον ότι αγαθός εστίν, άλλοι έλεγον, «Ου, αλλά πλανά των όχλων». Ουδείς μέντι η παρησία ελάλη περί αυτού δια των φόβων των Ιουδαίων. Ήδη δε της εορτής μεσούσης, ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε, και θαύμαζον οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Πώς ούτως γράμματα είδε μη μαθηκός». Απεκρίθιουν αυτοίς ο Ιησούς και είπεν, «Η εμή διδαχή, ουκ έστιν εμή, αλλά του πέψαντός με, εάν τις θέλει το θέλημα αυτού ποιήν, γνώσετε περί της διδαχής, πότερον εκ του Θεού εστίν, ή εγώ απεμαυτού λαλώ. Ο αφεαυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί, ο δε ζητών την δόξαν του πέψαντος αυτών, ούτως αληθείς εστί και αδικία εν αυτό ουκ έστιν. Ου Μωυσής δέδοκεν ημίν των νόμων, και ουδείς εξ ημών ποιή των νόμων. Τι με ζητείτε αποκτήνε?» Απεκρίθη ο όχλος και είπε, «Δαιμόνιον έχεις, τις σε ζητεί αποκτήνε?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Εν έργον επίησα και πάντες θαυμάζεται δια τούτο. Μωυσής δέδοκεν ημίν την περιτομήν, ούχ ότι εκ του Μωυσέως εστίν, αλλά εκ των πατέρων, και εν Σαββάτο περιτέμνεται άνθρωπον.
ή περί το μην λαμβάνει άνθρωπος εν Σαββάτο ή να μη λυθεί ο νόμος Μωυσέως, εμή χωλάτε ότι όλων άνθρωπων η γη επίησα εν Σαββάτο. Μη κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε. Έλεγον ούν την εσ εκ των Ιεροσολυμητών, ουχούτος εστίν ον ζητούσιν αποκτήνε, και είδε παρησία λαλή, και ουδέν αυτό λέγουσι. Μήποτε αληθώς έγνωσαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός. Αλλά τούτον είδαμεν πόθεν εστί. Ο δε Χριστός όταν έρχεται ουδείς γινός κι πόθεν εστίν. Έκραξε νούνεν το ιερό διδάσκον ο Ιησούς και λέγον, καμέ είδατε και είδατε πόθεν ημί, και απεμ' αυτού ουκ ελήλυθα, αλέστην αληθινός ο πέμψας με όν ημείς ουκ είδατε. Εγώ είδα αυτόν, ότι παρά αυτού ημί κακίνος με απέστειλεν, εζήτουν ουν αυτόν πιάσε και ουδείς επέβαλεν επ' αυτόν την χείρα, ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Πολλοί δε εκ του όχλου επίστευσαν εις αυτόν και έλεγον ότι ο Χριστός όταν έλθει μη τη πλείωνα σημεία τούτον ποιήσει, ο νούτος επίησεν. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι του όχλου γονγίζοντος περί αυτού ταύτα και απέστειλαν υπηρέτας οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ή να πιάσωσιν αυτόν. Είπεν ούν ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων με θυμών ημί και υπάγω προς τον πέψαντά με. Ζητήσετε με και ούχε βρίσετε, και όπου ημί εγώ, ημείς ουδύναστε ελθύν. Είπον ούν οι Ιουδαίοι προς εαυτούς, πού ούτως μέλη πορεύεστε, ότι ημείς ούχε βρίσομεν αυτόν. Μη στην διασποράν των Ελλήνων μέλη πορεύεστε και διδάσκειν τους Έλληνας. Τι σε έστειν ούτως ο λόγος ον είπε, ζητήσετε με και ούχε βρίσετε, και όπου ημί εγώ, ημείς ου δύναστε ελθύν. Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν τις διψά, ερχέστο προς με και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ούπο γαρ ειν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όχλου, ακούσοντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι έλεγον, μη γαρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βιθλεέμ της κόμης όπου ειν Δαβίδ ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσ δε ήθελον εξ αυτών πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθον ούν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και είπον αυτοίς εκείνη, «Διατί ουκ ηγιάγεται αυτόν», απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος». Απεκρίθησαν ούν αυτοίς οι Φαρισαίοι, «Μη και ημείς πεπλάνιστε, μη τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων, αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη εσύ». Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, ίσον εξ αυτών. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρότερον και γνώ τι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας ουκ εγίγερτε, και επήλθεν έκαστος εις τον οίκον αυτού. 8ο κεφάλαιο. Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών, όρθρου δε πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν, και πάσο λαός ήρχετο προς αυτόν, και καθίσας εδίδασκεν αυτούς. Άγουσι δε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι γυναίκα επιμυχία κατηλημένην, και στήσαντες αυτήν εν μέσω λέγουσιν αυτό, διδάσκαλε, αυτή η γηνή κατήληπτε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη, και εν το νόμο ημών Μωυσής εν ετήλατο τα στιάφτας λιθάζειν, σιούν τι λέγεις. Τούτο δε είπον εκπειράζοντες αυτόν,
ή να σχώσει κατηγορίαν κατά αυτού. Ο δε Ιησούς κάτω κύψα στο δακτύλο έγραφεν εις την γην. Ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτής, «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέτο λίθον επ' αυτήν, και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην. Οι δε ακούσαντες εξήρχοντο εις καθείς αρξάμενοι από τον πρεσβυτέρων, και κατελήφθη ο Ιησούς και η γηνή εν μέσω ούσα. Ανακύψας δε ο Ιησούς είπεν αυτή, «Γίνε, πού εισήν, ουδή σε κατέκρινεν». Οι δε είπεν, «Ουδής, Κύριε». Είπε δε ο Ιησούς, «Ουδέ εγώ σε κατακρίνω, πορεύου και από του νυν μικέτι αμάρτανε». Πάλι νουν αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Είπον νουν αυτό οι Φαρισαίοι, «Συ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκ έστιν αληθείς». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Καν εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, αληθείς εστίν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Ημείς δε ουκ είδατε πόθεν έρχομαι ή πού υπάγω. Ημείς κατά την σάρκα κρίνετε. Εγώ ου κρίνω ουδένα, και αν κρίνω δε εγώ, η κρίσις η εμή αληθείς εστίν, ότι μόνος ουκ ημί, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν τον νόμο δε το ημετέρω γέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εγώ ημί ο μαρτυρών περί εμ' αυτού, και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον νουν αυτό, πού εστίν ο πατήρ σου? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε εμέ είδατε, ούτε τον πατέρα μου, ή εμέ είδητε, και τον πατέρα μου είδητε αν. Τα αυτά τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό, και ουδείς επίασεν αυτόν, ότι ούπο ελιλήθη η ώρα αυτού. Είπε νουν πάλιν αυτής ο Ιησούς, «Εγώ υπάγω και ζητήσετε με, και εν τη αμαρτία ημών αποθανείστε. Όπου εγώ υπάγω, ημείς ου δύναστε ελθύν». Έλεγον νουν οι Ιουδαίοι, «Μήτι αποκτενίε αυτόν, ότι λέγει, όπου εγώ υπάγω, ουμείς ου δύναστε ελθύν». Και είπεν αυτής, «Ημείς εκ των κάτω εστέ, εγώ εκ των άνω ημί. Ημείς εκ του κόσμου τούτου εστέ, εγώ ουκ ημί εκ του κόσμου τούτου». Είπον ουν ημίν, ότι αποθανείστε εν δες αμαρτίες ημών. Εάν γάρ μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν δες αμαρτίες ημών. Έλεγον νουν αυτό, «Συ, τι συ?» Και είπεν αυτής ο Ιησούς, «Την αρχήν, ότι και λαλώ ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλοπέμψας με αληθίσεστη, καγώ αίκουσα παρά αυτού ταύτα λέγω εις τον κόσμον. Ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν». Είπε νουν αυτής ο Ιησούς, «Όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσεστε ότι εγώ ημί, και απ' εμ' αυτού ποιώ ουδέν, αλλά καθώς εδίδαξέ με ο πατήρ μου ταύτα λαλώ, και ο πέμψας με μετεμού εστίν, και αφήκε με μόνον ο πατήρ, ότι εγώ τα αρεστά αυτό ποιώ πάντοτε, ταύτα αυτού λαλούντος πολλοί επίστευσαν εις αυτόν». Έλεγε νουν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους, «Εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ, και γνώσεστε την αλήθειαν, και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Απεκρίθησαν αυτόν, «Σπέρμα Αβραάμ εσμέν, και ουδενή δε δουλεύκαμεν πόποτε, πώς συλλέγεις ότι ελεύθεροι γεννήσεστε?» Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, «Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας, ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα, ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Εάν ουν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Είδα ότι σπέρμα Αβραάμ εστέ, αλλά ζητείτε με αποκτήνε ότι ο λόγος ο εμός ου χωρεί εν ημίν. Εγώ ο αιώρακα παρά το πατρί μου λαλώ,
και ημείς ούν ο εωράκατε παρά το πατρί ημών ποιείτε. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, ο πατήρ ημών Αβραάμεστη, λέγει αυτής ο Ιησούς, ή τέκνα του Αβραάμ είτε, τα έργα του Αβραάμ επιείτε. Νυν δε ζητείτε με αποκτήνε, άνθρωπον ως την αλήθεια νημήν λελάλικα, η νίκουσα παρά του Θεού, τούτο Αβραάμ ούκε ποιήσεν, ημείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών, είπον ούν αυτό, ημείς εκ πορνείας ού γεγενήμεθα, ένα πατέρα έχομεν των Θεών, είπεν ούν αυτής ο Ιησούς, ή ο Θεός πατήρ ημών ειν, αγαπάτε άνε με, εγώ γάρ εκ του Θεού εξήλθον και οίκο, ουδέ γάρ απεμ αυτού ελήλυθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Δια την λαλιάν την εμήν ου γινώσκεται, ότι ου δύναστε ακούειν των λόγων των εμών. Ημείς εκ του πατρός του διαβόλου εστέ, και τας επιθυμίας του πατρός ημών θέλετε ποιήν. Εκείνος ανθρωποκτόνος ειν απαρχής, και εν τη αληθεία ου χέστηκεν, ότι ου κέστην αληθεία εν αυτό. Όταν λαλεί το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Εγώ δε, ότι την αλήθεια αν λέγω, ού πιστεύετε μη. Τις εξ ημών ελέγχει με περί αμαρτίας. Ή δε αλήθεια αν λέγω, διατί ημείς ού πιστεύετε μη. Ο όν εκ του Θεού, τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτο ημείς ού κακούετε, ότι εκ του Θεού ού κεστέ. Απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπων αυτό, ου καλός λέγομεν ημείς, ότι Σαμαρίτης εσύ και δαιμόνιον έχεις. Απεκρίθη Ιησούς, εγώ δαιμόνιον ουκ έχω, αλλά τιμώ τον πατέρα μου, και ημείς ατιμάζετε με. Εγώ δε ου ζητώ την δόξαν μου, έστιν ο ζητών και κρίνων. Αμήν, αμήν, λέγω ημείν, εάν τις των λόγων των εμών τηρήσει, θάνατον ου μη θεωρήσει στον αιώνα. Είπον ουν αυτό οι Ιουδαίοι, νυν εγνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και οι προφήτε, και συ λέγεις, εάν τις των λόγων μου τηρήσει, ου μη γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη συ, μη ζωνή του πατρός ημών Αβραάμ, ώστις απέθανε. Και οι προφήτε απέθανον, τι να σε αυτόν συ ποιείς. Απεκρίθη Ιησούς, εάν εγώ δοξάζω εμ' αυτόν, η δόξα μου ουδέν εστίν. Έστιν ο πατήρ μου ο δοξάζον με, όν ημείς λέγεται ότι Θεός ημών εστίν, και ουκ εγνώκατε αυτόν. Εγώ δε είδα αυτόν, και αν είπω ότι ουκ είδα αυτόν, έσομαι όμοιος ημών ψεύστης. Αλίδα αυτόν και τον λόγον αυτού τηρώ. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, η Γαλιάσατο, η Ναΐδη την ημέραν την εμήν, και είδε και χάρη. Είπονουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν, πεντήκοτα έτη ούπο έχεις, και Αβραάμ εώρακας. Είπεν αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί. Ήραν ουν λίθους ή να βάλω συν επ' αυτόν, Ιησούς δε εκρύβει, και εξήλθεν εκ του ιερού, διελθόν διαμέσου αυτόν, και παρήγεν ούτως. Ένα το κεφάλαιο. Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής, και ηρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού ή να τυφλός γεννηθεί. Απεκρίθη Ιησούς, ούτε ούτως σήμαρτον, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ δι εργάζεστε τα έργα του πέμψαντός με έως ημέραν εστίν. Έρχεται νίξ, ότε ουδείς δύνατε εργάζεστε, όταν εν το κόσμο φως ημί του κόσμου. Ταύτα υπόν έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε τον πυλών επί της οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Ήπαγε νύψε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Ιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός ειν έλεγον. Ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών.
άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγεν ότι εγώ ημί, έλεγον ουν αυτό, πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί. Απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επί είσαι και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και υπέμι. Ήπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπον ουν αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει, ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους τον πότε τυφλών. Ειν δε Σάββατον, ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώτων αυτών και οι Φαρισαίοι πώς ανέβλεψεν, ο δε είπεν αυτής, πυλών επέθηκέ μου επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγον νουν εκ των Φαρισαίων την ες, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ούτηρη. Άλλοι έλεγον, πώς δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι ναυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, «Συ, τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι η ξέσου τους οφθαλμούς?» Ο δε είπεν, «Ότι προφήτησε στην». Ούκ επίστεψαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος, και ηρώτησαν αυτούς λέγοντες, «Ούτως εστίν ο Υιός ημών, όν ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πώς ούν άρτη βλέπει?» Απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, «Είδαμεν ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πώς δε νυν βλέπει, ούκ είδαμεν, ή τι σύνηξεν αυτού τους οφθαλμούς, ημείς ούκ είδαμεν, αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει». Ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γάρ συνετίθεντο οι Ιουδαίοι ή να εάν τις αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν ουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτόν, «Δώς δόξαν το Θεό, ημείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν». Απεκρίθηνουν εκείνος και είπεν, «Ή αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα, ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Είπον δε αυτό πάλιν, «Τι επί εισέσαι, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς?» Απεκρίθη αυτής, «Είπον ημίν ήδη και ουκ οικούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούιν? Μη και ημείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε?» Ελιδόρησαν αυτόν και είπον, «Συ ή μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Ημείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάλικεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστί». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά αν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ οικούσθη ότι είναι ξέτης οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Ήμι ειν ούτως παρά Θεού, ουκ η δύνατο ποιήν ουδέν». Απεκρίθησαν και είπον αυτό, «Εν αμαρτίες σύ εγεννήθης όλος και σύ διδάσκεις ημάς?» Και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τις εστί Κύριε ή να πιστεύσω εις αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς, «Και εώρακας αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό». Και είπεν ο Ιησούς, «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον, ή να οι μη βλέποντες βλέποσι, και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και ήκουσαν εκ των Φαρισαίων ταύτα οι όντες μεταυτού και είπον αυτό, «Μη και ημείς τυφλοί εσμέν?» Είπεν αυτής ο Ιησούς, «Ή τυφλοί είτε, ουκ αν έχετε αμαρτίαν. Νυν δε λέγεται ότι βλέπομεν,
ιούν αμαρτία ημών μένει. 10. Κεφάλαιο. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά ναβαίνων, αλλά χώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων, τούτο ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Άλλο τρίο δε ου μη ακολουθήσωσι, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ είδασι των άλλο τρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να ειν α ελάλη αυτής. Είπεν ουν πάλιν αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι εγώ ημί η θύρα των προβάτων, πάντες όσοι ήλθον προεμού κλέπτε εισί και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα, εγώ ημί η θύρα, δια μου εάν της εισέλθει σωθήσετε, και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει, ο κλέπτης ουκ έρχεται ημί ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωσιν. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκον ποιμήν. Ου ουκ εισι τα πρόβατα ίδια θεωρεί των λύκων ερχόμενων και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκον τα αιμά και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχήν μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αούκ έστιν εκ της αυλής ταύτης, κακίνα με δία γαγίν, και της φωνής μου ακούσουσι, και γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχήν μου, ή να πάλιν λάβω αυτήν, ουδείς έρη αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμαυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν, και εξουσίαν έχων πάλιν λαβήν αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου, σχίσμα ουν πάλι εγένετο εν της Ιουδαίης, δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένετε, τι αυτού ακούετε. Άλλοι έλεγον, τα αυτά τα ρήματα, ουκ έστι δαιμονιζομένου, μη δαιμόνιον δύνατε τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν. Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμών ειν, και περιεπάτει ο Ιησούς εν το ιερό εν της στοά του Σολομώντος. Εκύκλωσαν ουν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό, «Έως πότε την ψυχήν ημών έρης, ή σι ή ο Χριστός υπέ ημίν παρησία, απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ύπον ημίν και ού πιστεύετε, τα έργα αεγώ ποιώ εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού, αλλημείς ού πιστεύετε, ουγαρέστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς ύπον ημίν, τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά και ακολουθούσιμη, καγώ ζωήν αιώνιον δίδομη αυτής, και ου μη απόλλονται εις τον αιώνα, και ου χαρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ο δεδοκέμι, μίζων πάντων εστί, και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ένες μεν. Ευάστασαν ουν πάλιν λίθους Ιουδαίοι, ή να λιθάσωσιν αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα ημίν εκ του πατρός μου, διαπίον αυτών έργων λιθάζεται με. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες, περί καλού έργου ου λιθάζομέν σε, αλλά περί βλασφημίας, ότι σύ άνθρωπος ον ποιήσε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ουκ έστι γεγραμμένον εν τον νόμο ημών, εγώ είπα Θεοί εστέ, ή εκείνους είπε Θεούς, προς τους ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήνε η γραφή, ον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον Υιός του Θεού ημί. Ή ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εμι, ή δε ποιώ, καν εμί μη πιστεύετε,
τις έργεις πιστέψατε, είναι αγνώτε και πιστέψετε ότι εν εμί ο πατήρ καγώ εν αυτό. Εζήτου νουν πάλιν πιάσε αυτόν και εξήλθεν εκ της χειρός αυτόν και απήλθεν πάλιν πέραν του Ιορδάνου εις τον τόπον όπου είναι Ιωάννης το πρώτον βαπτίζον και έμεινεν εκεί. Και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείων επίησεν ουδέν, πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αληθή ειν, και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν. Εν δέκατο κεφάλαιο. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτής. Ειν δε Μαρία η αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτούς τεστριξήν αυτής, εις ο αδελφός Λάζαρος ισθένη. Απέστειλαν ούνε αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, «Αυτή η ασθένεια ουκ έστει προς θάνατον, αλυπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Η γάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον, ως ούν ήκουσεν ότι ασθενή. Τότε μεν έμεινε ενώ ειν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα μετά τούτο λέγει τις μαθητές, «Άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, «Ραβί, νυν εζήτουν σε λιθάσε Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη Ιησούς, «Ουχή δώδεκα εισήν ώρε της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, ου προσκόπτει, ότι το φως του κόσμου τούτου βλέπει. Εάν δε της περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστειν εν αυτό». Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτής, «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Είπον ούν οι μαθηταί αυτού, «Κύριε, ή και κοίμηται, σωθήσετε». Ηρήκει δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ούν είπεν αυτής ο Ιησούς παρησία, «Λάζαρος απέθανε, και χαίρονται ημάς ή να πιστεύσετε ότι ούκ ήμην εκεί, αλλάγομεν προς αυτόν». Είπεν ούν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος της συμμαθητές, «Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μεταυτού». Ελθόν ούν ο Ιησούς έβρεν αυτόν τέσσερας ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ειν δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως αποσταδίων 15. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τας περί Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται υπήντησεν αυτό. Μαρία δε εν το οίκο εκαθέζεται. Είπενουν η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, Ιης όδε, ο αδελφός μου ου κάνε τεθνίκη, αλλά και νυν είδα ότι όσα ανετήσει τον Θεόν δώσει ο Θεός». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Αναστήσετε ο αδελφός σου». Λέγει αυτό Μάρθα, «Είδα ότι αναστήσετε εν τη Αναστάση εν τη Ισχάτη ημέρα». Είπεν αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε, και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει αυτό, «Ναι, Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος». Και ταύτα υπούσα απήλθε και εφώνησε Μαρία την αδελφήν αυτής, λάθρα υπούσα. «Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε». Εκείνη ως ήκουσεν εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμην, αλλήνεν το τόπο όπου υπήντησεν αυτό η Μάρθα. Ιούν οι Ιουδαίοι, οι όντες μεταυτής εν τη οικία και παραμυθούμενοι αυτήν, ειδώντες την Μαρίαν, ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί, λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείον ή να κλάψει εκεί. Ιούν Μαρία, ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ειδούσα αυτόν, έπεσεν αυτού εις τους πόδας, λέγουσα αυτό, «Κύριε, ή εισόδε, ούκαν απέθανέ μου αδελφός». Ιησούσουν, ως είδεν αυτήν κλαίουσαν, και του συνελθώντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας, ενεμβρημίσατο το πνεύματι και τάραξε αυτόν και είπε,
«Πού τεθήκατε αυτόν, λέγουσιν αυτό, Κύριε, έρχου και είδε, εδάκρισεν ο Ιησούς, έλεγον ούν Ιουδαίοι, είδε πως εφίλει αυτόν, την έσδε εξ αυτόν είπον, ουκ ιδύνατο ούτως, ο ανοίξας τους οφθαλμούς του τυφλού, ποιήσε ή να και ούτως μη αποθάνει. Ιησούσουν, πάλιν εμβρυμόμενος εν εαυτό, έρχεται εις το μνημείον, ειν δε σπήλαιον και λίθος επέκειτο επ' αυτό, λέγει ο Ιησούς. Άρατε των λίθων, λέγει αυτό η αδελφή του τεθνικότος Μάρθα. Κύριε, ήδη όζει, τεταρτέως γαρεστεί, λέγει αυτή ο Ιησούς, ουκ είπονση ότι αν πιστεύσεις, όψει την δόξαν του Θεού. Ήραν ούν των λίθων ου είναι ο τεθνικός κείμενος. Ο δε Ιησούς ήρε τους οφθαλμούς άνω και είπε, «Πάτερ, ευχαριστώσει ότι οίκουσάς μου, εγώ δε είδην ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων των περιεστώτα είπων, ή να πιστεύσωσιν ότι σύ με απέστειλας, και ταύτα είπων, φωνή μεγάλη εκράβγασε, Λάζαρε, δε βρω έξω, και εξήλθεν ο τεθνικός δεδεμένος τους πόδας και τα σχήρας κυρίες και οι όψεις αυτού σουδαρίο περιεδέδετο, λέγει αυτής ο Ιησούς, λύσατε αυτόν και άφετε υπάγειν. Πολλοί ούν εκ των Ιουδαίων, οι ελθόντες προς την Μαρίαν και θεασάμενοι αεποίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδε εξ αυτόν, απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπον αυτής αεποίησεν ο Ιησούς. Συνήγαγον ούν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι συνέδριον και έλεγον, τι ποιούμεν, ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί. Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουσι εις αυτόν, και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνος. Είδε της εξ αυτών Καϊάφας, αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου, είπεν αυτής, «Ημείς ουκ είδατε ουδέν, ουδέ διαλογίζεστε ότι συμφέρει ημίν ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Τούτο δε αφεαυτού ουκ είπεν, αλλά αρχιερεύσον του ενιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελεν ο Ιησούς αποθνίσκην υπέρ του έθνους και ουχ υπέρ του έθνους μόνον, αλίνα και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγει εις εν. Απ' εκείνη σούν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτήνωσιν αυτόν. Ιησούς σούν ουκέτη παρησία περιεπάτη εν της Ιουδαίης, αλλά απήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύς της ερήμου, εις Εφραήμ λεγωμένην πόλην, κακή διέτριβε μετά των μαθητών αυτού. Ειν δε εγγύς το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβησαν πολλοί εις Ιεροσόλυμα εκ της χώρας πρώτου Πάσχα ή να αγνήσωσιν εαυτούς. Εζήτουν ούν τον Ιησούν και έλεγον μεταλλήλων εν το ιερό εστικότες, τι δοκί ημίν ότι ούμι έλθει εις την εορτήν. Δε δόκισαν δε και οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι εντολήν ή να εάν της γνώ που εστί μηνύσει όπως πιάσος είναι αυτόν. 12ο κεφάλαιο. Ο ούν Ιησούς προέξημερών του Πάσχα ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου ειν Λάζαρος ο τεθνικός ονήγυρεν εκ νεκρών. Επίησαν ούν αυτό δείπνον εκεί και η Μάρθα διεικώνει. Ο δε Λάζαρος ίσιν των ανακειμένων συν αυτό. Η ούν Μαρία λαβούσα λίτρων μύρου νάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε τεστριξίν αυτής τους πόδας αυτού. Η δε οικία επληρώθη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει ούν εις εκ των μαθητών αυτού Ιούδας Σίμωνος Ισκαριώτης, ο μέλλον αυτών παραδιδώνε. Διατί τούτο το μύρον ουκ επράθη 300 δυναρίων και εδόθη πτωχής. Είπε δε τούτο ουχ ότι περί των πτωχών έμελεν αυτό, αλλά ότι κλέπτη συν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Είπε νουν ο Ιησούς, άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκε αυτό. Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Έγνω ουν όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων, ότι εκεί εστί και ήλθον ούδια των Ιησούν μόνον, αλίνα και των Λάζαρον είδωση ονήγυρεν εκ νεκρών.
Ευουλεύσαν το δε οι αρχιερείς, είναι και τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, ότι πολλοί δι' αυτών υπήγον των Ιουδαίων και επίστευον εις τον Ιησούν. Τι επαύριον, όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτό και έκραζον, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό και έστι ηγεγραμμένον, μη φοβού θύγατερ Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Ταύτα δε ούκ έγνωσαν οι μαθηταί αυτού το πρώτον, αλλότε εδοξάστη ο Ιησούς, τότε εμνίστησαν ότι ταύτα είναι επ' αυτό γεγραμμένα και ταύτα επίησαν αυτό. Εμαρτύριουν ο όχλος ο όν μετ' αυτού, ότε τον Λάζαρον εφώνησεν εκ του μνημείου και ήγηρεν αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησεν αυτό ο όχλος, ότι ήκουσαν τούτο αυτόν πεποιηκένε το σημείον. Ιούν Φαρισαίοι είπων προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν. Είδε ο κόσμος, ο πίσω αυτού απήλθεν. Ήσαν δε τινές Έλληνες, εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτι ουν προσήλθον Φιλίππο, το αποβισταϊδά της Γαλιλαίας, και ερώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ιδίν». Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής λέγον, «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ο φιλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν, και ο μισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονήτης, εμή ακολουθείτο, και όπου ημί εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε, και αν τις εμή διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Νυν η ψυχή μου τετάραχτε, και τι είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην, Πάτερ, δόξα σών σου το όνομα, ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντίν γεγονένε, άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή φωνή γέγονεν, αλλά δι ημάς, νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω, καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε, σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Απεκρίθη αυτό όχλος, ημείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα, και πώς η λέγεις ότι δι υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων το φως με θυμώνεστη, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει, και ο περιπατών εν τη σκοτία ουκ είδε που υπάγει. Έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως, ή να ιή φωτός γέννηστε. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς, και απελθόν εκρίβει επ' αυτόν. Το σάφτα δε αυτού σημεία πεποιηκότος έμπροσθεν αυτόν, ουκ επίστευον εις αυτόν, ή να ο λόγος Ισαΐου του προφήτου πληρωθείον είπε, «Κύριε, τις επίστευσε τη ακοή ημών, και ο βραχίων Κυρίου τίνι απεκαλύφθη. Δια τούτο, ουκ η δύναντο πιστεύειν, ότι πάλιν είπεν Ισαΐας, τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς, και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, ή να μη είδωση της οφθαλμής, και νοήσωση την καρδία, και επιστραφώση και ιάσω με αυτούς. Ταύτα είπεν Ισαΐας, ότε είδε την δόξαν αυτού και ελάλησεν περί αυτού. Όμως,
Μέντι και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, αλλά διά τους Φαρισαίους ούχ ομολόγουν ή να μη από συνάγωγοι γένονται. Ηγάπησαν γάρ την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού. Ιησούς δε έκραξε και είπεν, «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλιστον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με. Εγώ, φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Και αν της μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν, ου γαρίλθον ή να κρίνω τον κόσμον, αλλή να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη λαμβάνων τα ρήματά μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν. Ο λόγος ον ελάλησα, εκείνος κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Ότι εγώ εξ εμαυτού ουκ ελάλησα, αλλο πέμψας με πατήρ, αυτός μη εντολήν έδωκεν τι είπω και τι λαλήσω. Και είδα ότι η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Α, ουν λαλώ εγώ, καθώς ηρικέ με ο πατήρ, ούτω λαλώ». 13ο κεφάλαιο. Προδέ της εορτής του Πάσχα, ειδώς ο Ιησούς ότι ελήλυθε αυτού η ώρα, ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Και δείπνου γενωμένου, του διαβόλου ήδη βεβλικότος εις την καρδίαν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου είναι αυτόν παραδό, ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αυτό ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησι τα ημάτια και λαβών λέντιον διέζωσε εαυτόν. Ήτα βάλει ίδωρη στον υπτήρα και ρίξα τον ύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ον ειν διεζωσμένος. Έρχεται ουν προς Σίμωνα Πέτρον και λέγει αυτό εκείνος, «Κύριε, σήμουν ύπτης τους πόδας». Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Ω εγώ ποιώ, σύ ουκ είδα σάρτη, γνώση δε μετά τα αυτά». Λέγει αυτό Πέτρος, «Ου μην ύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος μετεμού». Λέγει αυτό ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ο λελουμένος ου χρειαν έχει, ή τους πόδας νύψαστε, αλέστη καθαρός όλος, και ημείς καθαρίεστε αλουχή πάντες». Ήδη γάρ τον παραδιδόντα αυτόν, δια τούτο είπε, «Ουχή πάντες καθαρίεστε». Ότε ουν ένυψε τους πόδας αυτών, και έλαβε τα ημάτια αυτού, αναπεσών πάλιν είπεν αυτής, «Γινώσκεται τι πεποίηκα ημίν». «Ημείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται, ημί γάρ. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημείς οφείλετε αλλήλων ύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρ δέδωκα ημίν, ή να καθώς εγώ επίησα ημίν και ημείς ποιείτε. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού». Ουδέ Απόστολος μίζων του πέμψαντος αυτών. Ή ταύτα είδατε, μακάρι έστε, εάν ποιείτε αυτά. Ού περί πάντων ημών λέγω, εγώ είδα ους εξελεξάμην, αλίνα η γραφή πληρωθεί. Ο τρόγων μετεμού των άρτων επήρεν επεμέ την πτέρναν αυτού. Απάρτη λέγον ημίν πρώτου γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε ότι εγώ ημί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο λαμβάνων, εάν την απέμψω, εμέ λαμβάνει, ο δε εμέ λαμβάνων, λαμβάνει τον πέμψαντά με. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εταράχτη το πνεύματι και εμαρτύρησε και είπεν, «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι είσαι ξημών παραδώσι με». Έβλεπον ουν εις αλλήλους οι μαθητέ απορούμενοι περί τίνος λέγει, «Ειν δε ανακείμενος είσαι εκ των μαθητών αυτού εν το κόλπο του Ιησού, ον ηγάπα ο Ιησούς. Νεύει ουν τούτο ο Σίμων Πέτρος, πιθέστε τι σανεί περί ου λέγει. Επιπεσόν δε εκείνος, επί το στήθος του Ιησού λέγει αυτό, «Κύριε, τι σε στην». Αποκρίνεται ο Ιησούς, «Εκείνος εστίν,
«Ω εγώ βάψας το ψωμίον επιδώσω, και εμβάψας το ψωμίον δίδωση Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτη, και μετά το ψωμίον τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς, λέγει ούν αυτό ο Ιησούς, ο ποιείς ποιησον τάχιον. Τούτο δε ουδείς έγνω των ανακειμένων προς τι είπεν αυτό, την έσγαρ εδόκουν επί το γλωσσόκομον είχεν ο Ιούδας, ότι λέγει αυτό ο Ιησούς, αγόρασον ον χρίαν έχομεν εις την εορτήν, ή της πτωχής ή να τι δω, λαβών ούν το ψωμίον, εκείνος ευθέως εξήλθεν, ειν δε νίξ. Ότε ούν εξήλθε, λέγει ο Ιησούς, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, ή ο Θεός εδοξάστη εν αυτό, και ο Θεός δοξάσει αυτόν εν εαυτό, και ευθύς δοξάσει αυτόν. Τεκνία, έτι μικρόν με θυμών ημί, ζητήσετε με, και καθώς είπον της Ιουδαίης, ότι όπου υπάγω εγώ, ημείς ουδίναστε ελθύν, και ημίν λέγω άρτη, εντολήν και νυν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους, εν τούτο γνώσονται πάντες, ότι εμεί μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε να λύλεις. Λέγει αυτό ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, πού υπάγεις, απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, όπου εγώ υπάγω, ούδι να σε μην ή να ακολουθήσε, ύστερον δε ακολουθήσεις μη. Λέγει αυτό ο Πέτρος, Κύριε, διατί ούδι να μέση ακολουθήσε άρτη, την ψυχήν μου υπέρ σου θύσω. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, την ψυχήν σου υπέρ εμού θύσεις. Αμήν, αμήν λέγωσι, ου μη αλέκτορ φωνήσει, έως σου απαρνήσει με τρεις. Κεφάλαιο 14. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε, εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολέη συν, είδε μη ύπον αν ημίν. Πορεύομαι, ετοιμάσε τόπον ημίν, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν. Είνα όπου ημί εγώ και ημί είτε, και όπου εγώ υπάγω είδατε και την οδόν είδατε. Λέγει αυτό ο Θωμάς, Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου, ή εγνώκητέ με και τον Πατέρα μου εγνώκητε αν, και απάρτη γινώσκεται αυτόν και εωράκατε αυτόν. Λέγει αυτό ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό ο Ιησούς, το σου των χρόνων με θυμών ημί και ουκ εγνωκάς με Φίλιππε. Ο εωρακός εμέ εώρακε τον Πατέρα, και πώς συλλέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα, ου πιστεύεις ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί, τα ρήματα α εγώ λαλώ ημίν απ' αυτού ου λαλώ, ο δε Πατήρο εν εμί μένον αυτός ποιεί τα έργα, πιστεύετε εμί ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί, είδε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε εμί. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα μου πορεύομαι, και ότι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου τούτο ποιήσω, ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό, και αν τι αιτήσετε εν το ονόματί μου εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάς τα σε μας τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμών εις τον αιώνα το πνεύμα της αληθείας, ο ου κόσμος ουδύνατε λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημίν μένει και εν ημίν έστε, ου καφίσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέ τι θεωρεί, ημείς δε θεωρείτε με ότι εγώ ζω και ημείς ζήσεστε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς
ότι εγώ εν το πατρί μου και ημείς εν εμή, καγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίνω αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Λέγει αυτό ο Ιούδας, ούχο Ισκαριώτης, Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζει σε αυτόν και ουχή το κόσμο. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου ούτηρη, και ο λόγος ον ακούεται, ουκ έστιν εμός, αλλά του πέψαντός με πατρός. Ταύτα λελάλικα παρημήν μένον, ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Ειρήνην αφήει με ημίν, ειρήνην την εμίν δίδομη ημίν. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδομη ημίν. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Ικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, υπάγω και έρχομαι προς ημάς. Ή ηγαπάτε με, εχάρητε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέραν, ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε ή να όταν γέννητε πιστεύσετε, ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρ ο του κόσμου άρχον και εν εμή ουκ έχει ουδέν. Αλλή να γνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς εν ετή λατάμι ο πατήρ ούτω ποιώ, εγύρεστε άγομεν εντεύθεν. 15ο κεφάλαιο. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου ο γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών έρι αυτό και παν τον καρπών φέρον καθέρι αυτό ή να πλοίο να καρπών φέρει. Ήδη ημείς καθαρίεστε δια των λόγων ον λελάλικα ημίν. Μείνατε εν εμή καγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέρει να φεαυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο, ούτω ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Εγώ ημί η άμπελος, ημείς τα κλίματα, ο μένον εν εμή καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ου δύναστε ποιήν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη, και συνάγουσιν αυτά και εις το πυρ βάλουσι και καίεται. Εάν μείνετε εν εμή και τα ρήματά μου εν ημίν μείνει, ο εάν θέλετε αιτήσαστε και γεννήσετε ημίν, εν τούτο εδοξάστη ο πατήρ μου, ή να καρπών πολλήν φέρετε και γεννήσεστε εμή μαθητέ, καθώς ηγάπησέ με ο πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς, μείνατε εν τη αγάπητη εμή, εάν τας εντολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Αύτη εστίν η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς. Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να της την ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού. Ημείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιείτε όσα εγώ εντέλομαι ημίν, ουκέτι ημάς λέγω δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος, ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα α ήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν, ουχ ημείς με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς, και έθηκα ημάς, ή να ημείς υπάγεται και καρπών φέρετε, και ο καρπός ημών μένει, ή να ότι ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου δω ημίν, ταύτα εντέλομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιο νεφίλη, ότι δε εκ του κόσμου ουκεστέ, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν, ουκ εστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού,
ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν ημίν δια το όνομά μου, ότι ουκ είδαση τον πέψαντά με. Ήμι ήλθον και ελάλησα αυτής αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε πρόφασιν ουκ έχουσι περί της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισή, ή τα έργα μη επίησα εν αυτής, αουδής άλλος πεποίηκεν αμαρτίαν ουκ είχον, νυν δε και εωράκαση και με μισήκαση και εμέ και τον πατέρα μου, αλλή να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν το νόμο αυτών, ότι εμείς εισάν με δωρεάν. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, ό παρά του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού, και ημείς δε μαρτυρείτε, ότι απαρχής μετεμού έστε. Κεφάλαιο 16. Ταύτα λελάλικα ημίν, ή να μη σκανδαλιστείτε, από συναγόγους ποιήσουσιν ημάς, αλλά έρχεται ώρα, ή να πάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό, και ταύτα ποιήσουσι, ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ, αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται Αυτόν, ότι εγώ είπον ημίν, ταύτα δε ημίν, εξ αρχής ουκ είπον, ότι με θυμών ήμιν, νυν δε υπάγω προς τον πέψαντά με, και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη υπεπλήρωκεν ημών την καρδίαν, αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς, και ελθόν εκείνος, ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας, και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας μεν ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ουκέτη θεωρείτε με, περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου ουκέκριτε. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει νάρτη, όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, ούγαρ λαλήσει αφεαυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν, εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν, πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπον, ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, είπον ουν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους, τις έστι τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, έλεγον ουν, τούτο τι εστίν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τη λαλή, έγνω ουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν, και είπεν αυτής, περί τούτου ζητείτε μεταλλήλουν ότι είπον μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς και ο κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε και η λύπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη λύπην έχει ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, ουκέτη μνημονεύει της θλίψεως, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και ημίσουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομε ημάς, και χαρίσετε ημών η καρδία, και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών, και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν. Έως άρτη, ου κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και λείψεστε, ή να η χαρά ημών η υπεπληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκέτη εν παροιμίες λαλήσω ημίν,
αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν, εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματι μου ετήσεστε και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γάρο Πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον, πάλιν αφήιμη των κόσμων και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσι αυτό οι μαθηταί αυτού, είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρίαν έχεις ή να τις σε ερωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, άρτη πιστεύετε. Ιδού, έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνο να φυείτε, και ούκ ημί μόνος, αλλο Πατήρ μετ' εμού εστί, ταύτα λελάλικα ημίν, ή να εν εμί ειρήνην έχετε, εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα των κόσμων. Κεφάλαιο 17. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αύτη δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δεδοκάς μη να ποιήσω, και νυν δόξασόν με σύ Πάτερ, παρά σ' αυτό τη δόξη η ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δεδοκάς μη εκ του κόσμου, σύ ήσαν και εμί αυτούς δέδοκας και των λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δεδοκάσμη παρασού εστίν, ότι τα ρήματα α δεδοκάσμη δέδοκας αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δεδοκάσμη ότι σύ εσύ, και τα εμά πάντα σά εστί, και τα σά εμά και δε δόξασμεν αυτής, και ουκέτη ημί εν το κόσμο και ούτη εν το κόσμο εσύ και εγώ προσέ έχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δε δοκάσμη ή να όσιν εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτόν απόλετο ή μη ο Υιός της απολίας, ή να η γραφή πληρωθεί. Νύν δε προσέ έρχομαι, και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, ή να έχωσιν την χαράν την εμήν υπεπληρωμένην εν αυτής. Εγώ δέδωκα αυτής των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, ότι ούκ εισήν εκ του κόσμου, καθώς εγώ ούκ ημί εκ του κόσμου. Ούκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου ούκ εισή, καθώς εγώ εκ το κόσμου ούκ ημί. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ως αλήθεια εστί. Καθώς με απέστειλας εις τον κόσμον, καγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, ίνα και αυτοί όσοι υγειασμένοι εν αληθεία. Ού περί τούτων δε ρωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ, ή να πάντες εν όσοι, καθώς σύ Πάτερ εν εμί, καγώ εν σύ, ή να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, ή να ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν ειν δεδοκάσμη δέδοκα αυτής, ή να όσιν εν, καθώς ημείς ένες μεν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμί, ή να όσοι τετελειωμένοι εις εν, και ή να γινώσκει ο κόσμος ότι εσύ απέστειλας και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας.
«Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι μετε μου, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν ή να δοκάσμι, ότι η αγάπη σας με προκαταβολής κόσμου. Πάτερ, δίκαιε, και ο κόσμος σε ούκ έγνω, εγώ δε σε έγνων, και ούτι έγνωσαν ότι σύ με απέστειλας, και εγνώρισα αυτή στο όνομά σου, και γνωρίσω, ή να η αγάπη ή η αγάπη σας με εν αυτή σύ καγώ εν αυτής». 18 κεφάλαιο. Ταύτα υπόν ο Ιησούς εξήλθε συν τις μαθητές αυτού πέραν του χυμάρου των κέδρων, όπου ειν κήπος, ισόν εισήλθεν αυτός και οι μαθητές αυτού. Ήδη δε και Ιούδας ο παραδιδούς αυτών των τόπων, ότι πολλάκις συνήχθη ο Ιησούς εκεί μετά των μαθητών αυτού. Οούν Ιούδας λαβών την σπήραν και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ιησούσουν, ειδός πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών, εξελθών είπεν αυτής, τι να ζητείτε. Απεκρίθησαν αυτό, Ιησούν των Ναζωραίων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εγώ ημί. Ιστίκη δε και Ιούδας, ο παραδιδούς αυτών με ταυτών. Όσουν είπεν αυτής, ότι εγώ ημί, απήλθον εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Πάλι νουν αυτούς επιρώτησε, τι να ζητείτε. Ιδε είπον, Ιησούν των Ναζωραίων, απεκρίθη Ιησούς, είπον ημίν ότι εγώ ημί, Ιούν εμέ ζητείτε, άφετε τούτους υπάγιν, ή να πληρωθεί ο λόγος ον είπεν, ότι ους δε δοκάσμι, ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Σίμωνουν Πέτρος, έχων μάχεραν, ήλκησεν αυτήν, και έπεσε τον του αρχιερέως δούλων, και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Ειν δε το όνομα το δούλο Μάλχος. Είπε νουν ο Ιησούς το Πέτρο, βάλε την μάχεραν εις την θήκην, το ποτήριον ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό. Ιούν σπήρα και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβον τον Ιησούν και έδισαν αυτόν, και απήγαγον αυτόν προς άναν πρώτον. Ειν γαρ πενθερός του Καϊάφα, ο συναρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ειν δε Καϊάφας, ο συμβουλεύσας της Ιουδαίης, ότι συμφέρει έναν άνθρωπο να πολέσθε υπέρ του λαού. Οικολούθη δε το Ιησού Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ειν γνωστός το αρχιερεί, και συνεισήλθε το Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ειστήκει προς την θύρα έξω. Εξήλθε ούν ο μαθητής ο άλλος, ον γνωστός του αρχιερεί, και είπε τη θυρωρώ και εισήγαγε τον Πέτρον. Λέγει ούν υπεδίσκει η θυρωρός το Πέτρο, μη και εσύ ή εκ των μαθητών ή του ανθρώπου τούτου. Λέγει εκείνος, ούκ ημί. Ιστήκησαν δε οι δούλοι και οι υπηρέτε ανθρακιάν πεποιηκώτες, ότι ψύχος ειν και θερμένοντο, ειν δε με ταυτόν ο Πέτρος εστός και θερμενόμενος. Ο ούν αρχιερεύς ηρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, εγώ παρησία ελάλησα το κόσμο, εγώ πάντοτε εδίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου πάντοτε οι Ιουδαίοι συνέρχονται, και εν κρυπτό ελάλησα ουδέν, τι με επερωτάς. Επερώτησον τους ακικοώτας τι ελάλησα αυτής. Είδε ούτι είδασιν αείπω εγώ. Ταύτα δε αυτού υπόντος, εις των υπηρετών παρεστικός, έδωκε ράπισμα το Ιησού υπόν. Ούτως αποκρίνει το αρχιερή. Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς. Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Είδε καλός, τι με δέρεις. Απέστειλεν αυτόν ο Άννας δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα. Ειν δε Σίμων Πέτρος εστός και θερμενόμενος, είπονουν αυτό, μη και εσύ εκ των μαθητών αυτού ή. Ιρνήσα το εκείνος και είπεν ούκ ημί, λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, συγγενείς ον ου απέκοψε Πέτρος το οτίον, ούκ εγώ σε είδον εν το κήπο με ταυτού. Πάλι νουν ιρνήσα το ο Πέτρος και ευθέως αλέκτορε φώνησεν. Άγουσι νουν τον Ιούδαν από του Καϊάφα εις το πρετόριον. Ειν δε πρωί,
και αυτοί ούκ εισήλθον εις το πρετόριον ή να μίμοι ανθώσιν, αλλή να φάγωσι το Πάσχα, εξήλθεν ούν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου. Απεκρίθησαν και είπον αυτό, ήμι ειν ούτος κακοποιός, ούκαν σοι παρεδόκαμεν αυτόν. Είπεν ούν αυτοίς ο Πιλάτος, λάβετε αυτόν ημείς και κατά τον νόμον ημών κρίνατε αυτόν. Είπον ούν αυτό οι Ιουδαίοι, ημίν ούκ έξεστην αποκτήνε ουδένα. Είναι ο λόγος του Ιησού πληρωθεί, ον είπεν σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην. Εισήλθε νουν εις το πρετόριον πάλιν ο Πιλάτος και εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτό, «Σι ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, «Αφε αυτού σι τούτο λέγεις ή άλλη σι είπον περί εμού». Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μήτι εγώ Ιουδαίος ημί, το έθνος το σόν και οι αρχιερείς παρέδωκαν σε εμί, τι επίησας». Απεκρίθη Ιησούς, «Η βασιλεία ή εμί, ούκ έστιν εκ του κόσμου τούτου, ή εκ του κόσμου τούτου είναι η βασιλεία ή εμί, ή υπηρέτε αν η εμί γονίζοντο, ή να μη παραδοθώ της Ιουδαίης. Νύν δε η βασιλεία ή εμί, ούκ έστιν εν δεύθεν». Είπε νουν αυτό ο Πιλάτος, «Ουκούν βασιλεύσει σύ». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Σύ λέγεις ότι βασιλεύσει μη εγώ. Εγώ εις τούτο γεγέννημε και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής». Λέγει αυτό ο Πιλάτος, «Τι εστίν αλήθεια». Και τούτο υπόν πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει αυτής, «Εγώ ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτό. Έστι δε συνήθεια ημίν, ή να ένα ημίν απολύσω εν το Πάσχα. Βούλεσθε ούν ημίν απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων». Εκράβγασαν ούν πάλιν πάντες λέγοντες, «Μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν, ειν δε ο Βαραβάς ληστής». 19ο κεφάλαιο. Τότε ούν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε, και οι στρατιώτε πλέξαντες στέφανον εξακανθών επέθηκαν αυτού την κεφαλή, και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον, «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εδίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθενούν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής, «Είδε άγω ημίν αυτόν έξω, ή να γνώτε ότι εν αυτό ουδε μίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθενούν ο Ιησούς έξω φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον και λέγει αυτής, «Είδε ο άνθρωπος». Ότε ούν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες, «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε, εγώ γάρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι, «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν ότι εαυτόν Υιόν του Θεού επίησεν». Ότε ουν οίκουσεν ο Πιλάτος τούτων των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν και λέγει το Ιησού, «Πόθεν είσι». Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος, «Εμί ουλαλείς, ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσε και εξουσίαν έχω απολύσεσε». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ουκ είχες εξουσίαν ουδε μίαν κατ' εμού, ημί ειν σοι δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο ο παραδιδούς με σοι μίζωνα αμαρτίαν έχει. Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Ιδέ οι Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες, εάν τούτον απολύσεις, ουκ ή φίλος του Κέσαρος. Πας ο βασιλέα εαυτόν ποιόν, αντιλέγει το Κέσαρι». Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ωσί έκτη, και λέγει της Ιουδαίης, «Είδε ο βασιλεύς ημών». Ιδε εκράβγασαν, «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος,
τον βασιλέα ημών σταυρώσω, απεκρίθησαν οι αρχιερείς, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα, τότε ουν παρέδοκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και ήγαγον, και βαστάζον τον σταυρόν αυτού εξήλθεν εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως λέγεται εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν και μετ' αυτού άλλους δύο εντεύθεν και εντεύθεν μέσω δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί του σταυρού, ειν δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ουν των τίτλων πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύσιν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς. Και ειν γεγραμμένον εβραϊστή, ελληνιστή, ρωμαϊστή, έλεγον ουν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων, μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς ημί των Ιουδαίων. Απεκρίθη ο Πιλάτος, ο γέγραφα, γέγραφα, ιούν στρατιώτε, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και επίησαν τέσσερα μέρη, εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα, ειν δε ο χιτών άραφος εκ των άνωθεν υφαντός διόλου, είπον ουν προς αλλήλους, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού τίνος έστε, ή να η γραφή πληρωθεί λέγουσα, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Ημένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν, ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού, η μήτηρ αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούσουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα, λέγει τη μητρή αυτού. Γίνε, είδε ο Υιός σου. Ήτα, λέγει το μαθητή, ιδού η μήτηρ σου, και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Μετά ταύτα, ειδός ο Ιησούς, ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή, λέγει, διψώ, σκεύωσουν έκητο όξους μεστών, ιδέ πλήσαντες σπόγγον όξους και ισόπο περιθέντες προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και κλείσα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, ή να μη μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνη του Σαββάτου, ή ρώτησαν τον Πιλάτον, ή να κατεαγώσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθον ουν οι στρατιώτε, και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη, και του άλλου του συσταυρωθέντος αυτό. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέταξαν αυτού τα σκέλη. Αλείς των στρατιωτών, λόγχοι αυτού την πλευράν ένοιξεν, και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ, και ο αιωρακός με μαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία, κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ίνα και ημείς πιστεύσιτε, εγένετο γάρ ταύτα, ή να η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού, και πάλιν ετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα, ηρώτησεν τον Πιλάτον Ιωσήφ ο από Αρημαθέας, ον μαθητής του Ιησού και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού, και επέτρεψεν ο Πιλάτος, ήλθενουν και ήρε το σώμα του Ιησού, ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυκτός το πρώτον, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης, ως λίτρας εκατόν. Έλαβον ουν το σώμα του Ιησού, και έδισαν αυτό οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθος εστί της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο που εσταυρώθη κήπος, και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδήσετε έθι. Εκεί ουν δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύσιν των μνημείων έθηκαν τον Ιησούν. Κεφάλαιο 20. Τι δε μιά των Σαββάτων, Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί σκοτίας έτη ούσης εις το μνημείον και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ουν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον
και προς τον άλλον μαθητήν ο νεφίλιο Ιησούς και λέγει αυτής, «Ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ούκ είδαμεν που έθηκαν αυτόν». Εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού και ο άλλος μαθητής προέδραμεν τάχιον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια ου μέντι εισήλθεν. Έρχεται ούν Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον ο είναι επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ούν εισήλθεν και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσεν. Ουδέπογαρ είδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε, απήλθον ούν πάλιν προς εαυτούς οι μαθητέ. Μαρία δε ιστήκη προς το μνημείο κλαίουσα έξω, όσουν έκλαιε παρέκυψεν εις το μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς τη κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτοί εκείνοι, «Γίνε, τι κλαίεις?» Λέγει αυτής, «Ότι ήραν τον Κύριόν μου και ούκ είδα που έθηκαν αυτόν». Και ταύτα η πούσα εστράφει στα οπίσω και θεώρει τον Ιησούν εστώτα και ούκ είδη ότι Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς?» Εκείνη, «Δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί», λέγει αυτό, «Κύριε, ίση ευάστασα σ' αυτόν, υπέμει, πού έθηκα σ' αυτόν, καγώ αυτόν αρώ». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Μαρία, στραφίσα εκείνη», λέγει αυτό, «Ραβουνή, ο λέγεται διδάσκαλε». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Μη μου άπτου, ούπο γάρ αναβέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών». Έρχεται Μαρία η Μαγδαλινή, απαγγέλουσα τις μαθητές, ότι εώρακε τον Κύριον και ταύτα είπεν αυτοί. Ούσισουν οψίαστη ημέρα εκείνη, τιμιά των Σαββάτων, και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστι εις το μέσον και λέγει αυτής, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθητέ, οι δόντες των Κύριων, είπεν ούν αυτής ο Ιησούς πάλιν, «Ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμαι ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς». Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν τινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίεντε αυτής, αν τινον κρατείτε και κράτηντε». Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν, ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτό οι άλλοι μαθητέ, «Εωράκαμεν τον Κύριον», ο δε είπεν αυτής, «Εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις των τύπων των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, ου μη πιστεύσω». Και μεθημέρας οχτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι εις το μέσον και είπεν, «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Θωμά, «Φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε εις την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός». Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ότι εώρακάς με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Πολλά με ούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, α, ουκ έστηγε γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Κεφάλαιο 21. Μετά ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλιν ο Ιησούς τις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος, εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος
και Ναθαναήλ ο αποκανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο, λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν, λέγουσιν αυτό, ερχόμεθα και ημίσιν σοι, εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς, και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Προείας δε ήδη γενωμένης, έστει ο Ιησούς εις τον Αιγιαλόν, ουμέν τη είδησαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί, λέγει ουν αυτής ο Ιησούς, παιδεία, μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό, ου, ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον νουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει ουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο. Ο Κύριος εστί, Σίμων ουν Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ειν γάρ γυμνός, και έβαλεν σε αυτόν εις την θάλασσαν. Ιδέ άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύραντες το δίκτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτον, λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκαντε από τον οψαρίον όν επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίκτυον επί της γης, μεστών ηχθείων μεγάλων 153, και το σού των όντων ούκ εσχίστη το δίκτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε, ουδείς δε τόλμα των μαθητών, εξετάσε αυτόν σύτηση, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται ούν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το οψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς τις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών. Ότε ούν ηρίστησαν, λέγει το Σίμωνη Πέτρο ο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσει. Λέγει αυτό, βόσκε τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλιν δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, πείμενε τα πρόβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτό το τρίτον φιλείς με και είπεν αυτό, Κύριε, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αμήν, αμήν, λέγωσι, ότε εις νεότερος, εζώνιες σε αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δε γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και άλλος σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις. Τούτο δε είπε, σημαίνον πει ο θανάτο δοξάσει τον Θεόν. Και τούτο υπόν λέγει αυτό, ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητήν, ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σε στήν ο παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλω μένην έως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθημη. Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής ακίνος ούκ αποθνίσκει. Και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει, αλ εάν αυτόν θελωμένην έως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής, ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.